Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να περάσετε όλοι καλά. Προφανώς είμαστε ακόμα σε εορταστικό πασχαλινό κλίμα, στη χώνευση που ακολουθεί το Πάσχα. Γι' αυτό είμαστε και λίγοι. Παρότι το θέμα σήμερα λοιπόν είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Και ο πολιτής μας τον γνωρίζετε, ο κ. Πατσαθόδης έχει κάνει τιμή και άλλη φορά και άλλες φορές να έρθει και οι διαλέξεις του ξέρετε πόσο καλές και πόσο καλά οργανωμένες είναι. Επομένως, η σημερινή ή η εορταστική κατάσταση δεν θα πρέπει να αδικήσει το θέμα της σημερινής παρουσίασης, που αφορά τις εκπληκτικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και τις διαδρομικές θεραπευτικές πράξεις σε αυτές τις παθήσεις. Όπως γνωρίζετε, ο κ. Πατσαθόδης είναι η αγάπη του, είναι ο εστιασμός του το μυοσκελετικό και οι πνευματικές πράξεις εκεί και μας έχει και άλλες φορές βοηθήσει και φωτίσει πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο. Επομένως, τον ευχαριστούμε για πολλωστή φορά που βρίσκεται μαζί μας και το εκτιμούμε πάρα πολύ. Και έχει το λόγο. Ασφαλώς θα ακολουθήσει μετά ο κ. Δήμο, την άδεια και κύριο των Συλλογών Νικολάου, για να μας δείξει τα περιστατικά όπως με βάση τη μορφή που έχουμε σε αυτά τα μετακτηριστικά μαθήματα. Κύριε Πατσαθόδη, ο λόγος δικός σας. Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Πάντα είναι χαρά μας να είμαστε εδώ. Εσείς το Πανεπιστήμιο είναι η μήτρα όλων εδώ πέρα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό τα μαθήματα που διοργανώνεται. Χρόνια πολλά και από μένα. Και θα μιλήσω για τις εκφυλιστικές παθήσεις σπονδυλικής στήλης και πού μπορούμε να παρέχουμε εμείς, σαν επεμβατικοί ακτινολόγοι, σε ένα πολύ καθημερινό πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος έρχεται στα γιατρία μας και μας ζητάει βοήθεια. Πολλές φορές είναι πολύ δύσκολη ακόμα και η διάγνωση και πόσο η θεραπεία αυτών των ασθενών. Για να ξεκινήσουμε και για να καταλάβουμε πώς μπορούμε να παρέχουμε και εμείς σπονδυλική στήλη, πρέπει να καταλάβουμε πώς δουλεύει η σπονδυλική στήλη. Και ουσιαστικά υπάρχει μια ολόκληρη βιομηχανική γύρω από τη σπονδυλική στήλη. Και ο ρόλος ξεκινάει από τη δομική στήριξη του οργανισμού, από την κίνηση του κορμού, προστασία των νευρικών δομών που υπάρχουν στη σπονδυλική στήλη, μεταφέρει τα φορτία προς τα πόδια. Ενώ η λειτουργική μονάδα της σπονδυλικής στήλης, και εκείνο το σημαντικό που γίνονται όλες οι αλλαγές, αποτελείται από τους δύο γειτονικούς σπονδύλους, το μεσοσπονδύλιο δίσκο ανάμεσά τους, τη ζύγο από φυσιακές αρθρώσεις και τους σπονδυλικούς συνδέσμους. Άρα, όλα αυτά χωριστά στη σπονδυλική μονάδα ή το καθένα ή όλα μαζί συνεργικά δρούνε, δημιουργώντας αυτό το τεράστιο κλινικό πρόβλημα στους ασθενείς, οι οποίοι πολλοί από αυτούς υποφέρουν από χρόνια οσιοαλγία. Εδώ πέρα βλέπουμε τη λειτουργική μονάδα της σπονδυλικής στήλης που αποτελείται από τους δύο γειτονικούς σπονδύλους, το μεσοσπονδύλιο δίσκο ανάμεσά τους, τις αρθρώσεις και τους συνδέσμους. Αυτό είναι το unit το οποίο είναι και το αντικείμενο της σημερινής ομιλίας. Άρα, για να αρχίσει η εκφυλιστική νόσος, υπάρχουν διάφορες αλλαγές σε κάθε μία από αυτές τις δομές, οι οποίες οδηγούν στη συνέχεια στην εκφύλιση. Άρα, μπορεί να υπάρχει μηχανικός τραυματισμός που να τραυματίζει κάποιες δομές αυτές. Στη συνέχεια, ο μηχανικός τραυματισμός μπορεί να οδηγήσει σε μεταβολικές αλλαγές. Και οι μεταβολικές αλλαγές συνέχεια οδηγούν σε μορφολογικές αλλαγές, τις οποίες ερμηνεύουμε εμείς με την εικόνα, κυρίως τη μαγνητική τομογραφία. Οπότε αυτά που βλέπουμε μπορούν να ερμηνευτούν ανάλογα και το τι συμβαίνει μέσα στη σπονδυλική στήλη. Άρα, εμείς, πρώτα σαν διαγνώστες και μετά σαν επεμβατικοί, πρώτα πρέπει να ερμηνεύσουμε τα απεικονιστικά ευρήματα βάσει τη παθοφυσιολογία των αλλαγών. Άρα, χαρακτηρίζουμε κάθε αλλίωση που συμβαίνει στην μονάδα σπονδυλική στήλη. Μπορούμε από εκεί να προβλέψουμε ποια θα είναι η εξέλιξη της αλλίωσης. Παράδειγμα, άμα πάσχει ένα σπόνδυλο συνέχεια που θελόταν να προβληθεί ο δίσκος ανάμεσα στους σπονδύλους και συνέχεια μετά οι αποφυσιακές αρθρώσεις, συνήθως υπάρχει δηλαδή μια αλληλουχία γεγονότων που οδηγούν στην εκφύλιση της σπονδυλικής στήλης. Άρα, μπορούμε εύκολα να προβλέψουμε νέες βλάβες που θα γίνουν σε μια σπονδυλική στήλη. Εντοπίζουμε πολύ καλά, ειδικά με τις σύγχρονες μαγνητικές τομογραφίες, την αιτία του πόνου του ασθενούς, πάντα συνδυασμό φυσικά με την κλινική εικόνα του ασθενούς, γιατί ο ασθενής μπορεί να έχει πολλά απεικονιστικά ευρήματα, αλλά ένα κυρίαρχο κλινικό πρόβλημα το οποίο απαντάει σε ένα από αυτά τα προβλήματα. Και φυσικά, ανάλογα μετά, αφού εξετάσουμε τον ασθενή και δούμε και τις απεικονιστικές εξετάσεις, επιλέγουμε την κατάλληλη θεραπεία ανάλογα με τον κάθε ασθενή. Άρα, ο μηχανισμός της εκφύλησης, αρχικά πάντα στην εκφύλιση προσβάλλεται ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, όπου και ειδικά ο πυκτοειδής πυρήνας, που είναι το κεντρικό τμήμα, στη συνέχεια εκφυλίζεται ο πυκτοειδής πυρήνας. Στη συνέχεια προσβάλλεται το γύρω-γύρω του μεσοσπονδυλικού δίσκου του πυκτοειδού πυρήνα, που είναι ο ινώδης δακτύλιος, οδηγώντας πολλές φορές στις ρήξεις που βλέπουμε και στη μαγνητική τομογραφία. Αυτό στη συνέχεια θα οδηγεί στην αστάθεια της σπονδυλικής στήλης.
Με τελικό αποτέλεσμα να προηγηθούν τελικά οι γειτονικοί σπόνδυλοι, οι τελικές τους πλάκες, με τις αλλοιώσεις μότυπ που βλέπουμε και συνέχεια οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει πάντα στο μηχανισμό εκφύλησης μια αλληλουχία συγκεκριμένων γεγονότων. Η εκφύλιση με σπονδυλίδες που από εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα αρχικά, εμφανίζεται στη μαγνητική τομογραφία σαν υψηλό σήμα στις τα δύο ακολουθίες και εξαρτάται ο δίσκος από την ποσότητα νερού που περιέχει και τις πρωτεογλυκάνες. Δηλαδή, ένας φυσιολογικός δίσκος, το κεντρικό του τμήμα έχει υψηλό σήμα στις τα δύο ακολουθίες. Όσο εκφυλίζεται ο δίσκος, πέρα ότι χάνει σε ύψος, χάνει και σε αυτή τη σύσταση του νερού που βλέπουμε στη μαγνητική τομογραφία. Άρα, έχουμε την απώλεια του υψηλού σήματος και την εκφύλιση του δίσκου στη συνέχεια. Και οι δίσκοι, ανάλογα με το πώς εκφυλίζονται, ταξινομούνται σε διάφορες ιστοδεπίσεις. Η κατάταξη που χρησιμοποιούμε εμείς και συγγνωματεύσει μας είναι η κατάταξη κατά Φίρμαν, όπου όλα αυτά εξαρτούνται από το νερό και που έχει μέσα ο πυκτοειδής πυρήνας. Και ανάλογα, ξεκινάμε από το στάδιο 1 που είναι φυσιολογικό και φτάνουμε στο στάδιο 5 που έχουμε πλέον πλήρη αφυδάτωση του δίσκου με στένωση του μεσπονδυλίου διαστήματος. Αυτό το φαινόμενο της απώλειας του υγρού, του νερού και των πρωτογλυκών μέσα στο δίσκο οφείλεται στη συσσόρευση αζότου που προκαλείται μέσα στο δίσκο και βλέπουμε αυτό το κενό σήμα στα φένα και στα δύο ακολουθίες, στην απώλεια του υγρού και στην αξονική τομογραφία το βλέπουμε καλά ως την παρουσία αέρα στην αξονική τομογραφία. Και συνέχεια αυτό θα οδηγήσουν στη συνέχεια σε αλλοιώσεις τύπου μόντιξ, στις τελικές πλάκες των γειτονικών σπονδύλων. Ο εινόδης δακτυλίου, αντίθετα με τον πυκτοειδή πυρήνα, αποτελείται από ίνες κολαγόνου, έχει χαμηλό σήμα σε όλες τις ακολουθίες του μαγνητικού τομογράφου, ενώ οι ρήξεις συνόδου δακτυλίου ή οι σχισμές στη δομή του έχουν υψηλό σήμα σε στα δύο λόγω παρουσίας υγρού. Ουσιαστικά χύνεται κομμάτι του πυκτοειδή πυρήνα προς τον εινόδη δακτύλιο. Και συνέχεια, αφού γίνει και η ρήξη του εινόδη δακτυλίου, πλέον δεν συγκρατείται το δισκικό υλικό. Οπότε, μετά συνέχεια, έχουμε τη μετατόπιση του δισκικού υλικού και τη δημιουργία της δισκοκύλης, η οποία μπορεί να είναι πρόσθεια, οπίστε στο πίστο, ή ανιούσα και κατιούσα, όταν τη βλέπουμε στο σάντιδαλ επίπεδο. Και ανάλογα με τη θέση της, μπορεί να είναι μια μικρή προβολή του δίσκου, μπορεί να είναι παράκεντρη, μπορεί να επεκτείνεται στο θρήμα, μπορεί να είναι έξω από το θρήμα η κύλη. Και ανάλογα να έχουμε απλές προβολές, να έχουμε διάχυτη τις προπτώσεις του δίσκου ή να έχουμε εκπληθεί σε σκίστης ή στο τέλος να έχουμε και αποκοπή της κύλης με ελεύθερο σωμάτιο μέσα στο δυλικό σωλήνα. Και εδώ πέρα βλέπουμε διαγράμματα με τις δίσκες ακριβώς όπως είπαμε. Υπάρχει προβολή, υπάρχει εκπληθή ακίστη και συνέχεια μπορεί να υπάρξει και αποκοπή της κύλης με αποκοπή ελεύθερου δυσκικού υλικού μέσα στον υλικό σωλήνα, που είναι μια αξία ακατάστη άμεσης χειρουργικής αντιμετώπισης. Οι κύλες του μεσογειακού δίσκου χωρίζονται με βάση την εμφάνισή του σε οξείες, οι οποίες είναι στα αρχικά στάδια της εκφυλιστικής νόσου, όπου αυξάνεται η ενδοδυσκική πίεση και προκαλείται ρήξη του εινόδου δακτυλίου. Ουσιαστικά υπάρχουν φλεγμονώδη στοιχεία μέσα στο δίσκο που προκαλούν και τον πόνο. Στις υποξίες, ο πόνος είναι κυρίως σε όρθια θέση, όχι όταν ο άνθρωπος είναι εξεπλωμένος. Η κύλη επιδεινώνεται όταν ο άνθρωπος είναι όρθιος, οπότε γι' αυτό και η MRI που γίνεται σε εξεπλωμένο επίπεδο του ασθενούς, ο ασθενής σε ήπια θέση, καμιά φορά μπορεί να υποκτιμήσει αυτή την κύλη. Και μετά έχουμε τις χρόνιες κύλες, η οποία υπάρχει μια σταθερή μόνιμη έξοδο του δισκικού υλικού από τον πυκτοειδή πυρήνα, χωρίς δυνατότητα αυτοπεριορισμού από το δακτύλιο, με κατάληξη να υπάρξει μια μεγάλη κύλη, που μπορεί να εκπληθήσει ή τη ρήξη με το ελεύθερο δισκικό φαινόμενο. Ανάλογα που είναι η κύλη, το βαθμό της κύλης, το μέγεθος της κύλης, έχουμε και τα ανάλογα κλινικά συμπτώματα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για να εντοπίσουμε πολλοί ασθενείς που έρχονται σε εμάς έχουν κύλες σε πολλαπλά επίπεδα. Οπότε πρέπει να τους εξετάσουμε κατάλληλα, να βρούμε ποιο επίπεδο πάσχει, έτσι ώστε να δώσουμε την κατάλληλη θεραπεία. Άρα έχουμε την νευρολογική συμπτωματολογία, ανάλογα με το επίπεδο της πίεσης. Και αν υπάρχει νευρολογικό έλλειμμα, πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα χειρουργικά. Υπάρχουν επίσης οι αγκιακές επιπλοκές, που πιέζεται πλέον η κύλη, πιέζει τις γειτονικές αγκιακές δομές, ή τοπικές επιπλοκές, ουσιαστικά ένας μόνιμος ερεθισμός της κύλης στο νεύρο που βγαίνει παράδειγμα από το τρίμα. Οπότε υπάρχει μια χρόνια φλεγμονή του νεύρου με πόνο στην νευρική ρίζα. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις διαταραχές μετά στη συνέχεια στις τελικές πλάκες. Αφού δηλαδή εκφυλιστεί ο δίσκος, μετά στη συνέχεια υπάρχει αλλαγές που σχετίζονται κυρίως με τις αλλοιώσεις μότυπ που βλέπουμε καθημερινά σε όλους τους ασθενείς σχεδόν, ανάλογα με τον βαθμό εκφύλισης του δίσκου. Γιατί ουσιαστικά φεύγοντας ο δίσκος, πλέον ουσιαστικά ξεκινάει και τρίβεται οστική δομή με οστική δομή και αυτό δημιουργεί και τις αλλοιώσεις στις τελικές πλάκες. Και ανάλογα κατατάσσονται με βάση τον βαθμό εκφύλισης.
Υπάρχουν δηλαδή αυτές οι αλλαγές στον μυελό των τελικών πλακών, επειδή ακριβώς διαταράσσονται τα φορτία όπως κατανέμονται και υπάρχει ταυτόχρονα και ο μηχανικός ερεθισμός που είπαμε. Και στις MODIC 1 αλλοιώσεις έχουμε ουσιαστικά αντιπροσωπεύουν μικροκατάγματα της τελικής πλάκας με είδημα και φλεγμονώδη αντίδραση. Οι MODIC 2 αλλοιώσεις, όπου ουσιαστικά υπάρχει λιπόδης εκφύλιση της τελικής πλάκας, και η MODIC 3, όπου έχουμε πλέον σκλήρυνση τελικής πλάκας. Οι αλλοιώσεις, οι οποίες πονάνε, είναι η MODIC 1. Η MODIC 2 και η MODIC 3 δεν έχουν κλινική συμπτωματολογία στο ασθενή. Ακριβώς γιατί υπάρχει στη MODIC 1 φλεγμονώδης αντίδραση των τελικών πλακών. Στη συνέχεια, αν συνεχιστούν τα φαινόμενα αυτή τη εκφύλιση του δίσκου, μπορεί να υπάρξει εκφυλιστική σπονδυλολίσθηση. Οπότε έχουμε τη δυναμική σπονδυλολίσθηση, όπου υπάρχει αστάθεια στην κάμψη και στην έκταση, τη στατική, με έμεσα σημεία αστάθεια και υπερτροφία των ψυχοποθεσιακών αρθρώσεων με υγρό ή συνοπιακέ σχέσει που αναπτύσσονται στην περιοχή. Και στη συνέχεια, αν συνεχιστεί η σπονδυλολίσθηση, μπορεί να έχουμε την εξέλιξη σπονδυλόλυση, όπου πλέον υπάρχει λόγω τη ανώμαλη κατανομή των φορτίων αυξημένη κινητικότητα τη σπονδυλική στήλη σε συνδυασμό με οστεόφυτα και τελικά έχουμε τη ρήξη στο σημείο του αφιένα του σπονδύλου. Το τέταρτο κομμάτι που υπάρχει στο κομμάτι της σπονδυλικής στήλης είναι οι ζυγοπαθησιακές αρθρώσεις, πάρα πολύ συχνό πρόβλημα, ειδικά με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Είναι αποτέλεσμα πολλές φορές της εκφύλησης του δίσκου. Είναι ουσιαστικά η υπερτροφική οστεοαρθρίτιδα, που μπορεί να οδηγήσει στη συνέχεια λόγω των οστεοφύτων που αναπτύσσονται και των συνοδιακών κύστεων σε στένωση του καναλιού, στένωση των πλαγίων τριμμάτων και πίεση στις νευρικές ρίζες. Επίσης, όλα αυτά συνδυάζονται συνήθως και με υπερτροφία των οχρών συνδέσμων που υπάρχουν στην περιοχή. Και βλέπουμε κατατάξεις ανάλογα με τον βαθμό εκφύλησης των ζυγοπαθησιακών αρθρώσεων και στην αξονική αλλά και στη μαγνητική τομογραφία. Από το 0 που είναι το φυσιολογικό μέχρι το 3 που είναι το πολύ σοβαρό με την ανάπτυξη οστεοφύτων και την πλήρη διαταραχή της αρχιτεκτονικής της άρθρωσης. Όλα αυτά έχουμε σε συνδυασμό, στο τέλος μπορούν να οδηγήσουν στο πρόβλημα της στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα. Δηλαδή, ο συνδυασμός της κύλης με του σπονδυλίου δίσκου, της σπονδυλολίσθησης, της υπερτροφίας των ζυγοπαθησιακών αρθρώσεων, όλα αυτά μαζί και των οχρών συνδέσμων μπορούν να δημιουργήσουν το σύνδρομο του στενού σπονδυλικού σωλήνα, το οποίο είναι επίσης ένα κοινό κλινικό πρόβλημα, ειδικά στους ηλικιωμένους ασθενείς. Άρα, ελαττώνεται ο χώρος του καναλιού και των πλαγίων κολπωμάτων και των πλαγίων τυχωμάτων. Συσχετίζεται με εκφύλιση του δίσκου, υπερτροφία των αρθρώσεων και υπερτροφία των οχρών συνδέσμων και μπορεί να είναι η στένωση είτε κεντρικά στο κανάλι είτε στα πλάγια θρήματα. Υπάρχουν και εδώ 4 στάδια διαβάθμισης ανάλογα με, με τον βαθμό της στένωσης. Και ανάλογα φυσικά με τον βαθμό της στένωσης είναι και τα συμπτώματα τα οποία έχει ο ασθενής. Οπότε εμείς μπορούμε να παρέχουμε σαν επεμβατική ακτινολόγια αυτό που έχει γίνει όλο το διαγνωστικό, ο διαγνωστικός έλεγχος των ασθενών. Μπορούμε να παρέχουμε για να κάνουμε μια διαγνωστική σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα διαφοροδιάγνωσης ή θεραπευτική έγχυση στη σπονδυλική στήλη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πλέον διαδερμικά τη δισκοκύλη. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον πόνο της αρθρίτιδας των ζυγοποθησιακών αρθρώσεων καθώς και των ευλογονίων αρθρώσεων. Αντιμετωπίζουμε φυσικά τα κατάγματα, το οποίο είναι ένα άλλο κομμάτι της οστεοπόρωσης. Και φυσικά αντιμετωπίζουμε και τους οστικούς όγκους σε περίπτωση που αυτό δεν είναι κομμάτι της εκφυλιστικής, αλλά είναι τα κομμάτια με τα οποία μπορούμε να παρέχουμε εμείς στη σπονδυλική στήλη. Οι τεχνικές που έχουμε εμείς για παρέμβαση είναι οι χύσεις. Αυτή είναι η πρώτη μας, το πρώτο εργαλείο που χρησιμοποιούμε. Είναι η χύση κορτικοστεροειδών και τοπικών αισθητικών. Ο ασθενής μπορεί να αποφυστεί εξαιρετικά από μία απλή ένεση τοπικά στο φασέ ή επισκληρίδια. Χρησιμοποιούμε την ευρώληση για να καταστρέψουμε τα νεύρα των ζυγοποθησιακών αρθρώσεων με συνεχή ραδιοκύματα. Την ευρωτροποποίηση που είναι το παλμικό RF για αντιμετώπιση του πόνου πάλι σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Και έχουμε και τις τεχνικές αποσυμπίεσης του δίσκου, οι οποίες μπορεί να είναι είτε θερμικές με λέιζερ, είτε μηχανικές όταν βγάζουμε ένα κομμάτι του δίσκου, είτε με καταστροφή της κύλης, είτε φαρμακευτικές, το οποίο δημιουργούν ουσιαστικά ελάττωση του όγκου του δίσκου και συνέχεια τη συρρήκνωση της δισκοκύλης. Πάντα φυσικά χρησιμοποιούμε η απεικόνηση είναι το νούμερο 1 για να κάνουμε μια καλή παρέμβαση. Αυτή γίνεται συνήθως είτε με ακτινοσκόπηση είτε με αξονική. Πολλές φορές συνδυάζουμε τις δύο μεθόδους. Εδώ πρέπει να έχουμε μια τοποθέτηση για μια δυσκόλυση τη βελόνα μέσα στο σπονδύλιο δίσκο. Και εδώ πρέπει να έχουμε μια επισκληρή έγχυση υπό αξονικό τομογράφο. Η βελόνα μας σε μια spinal βελόνα τοποθετείται ακριβώς στο σημείο των οχρών συνδέσμων. Αυτό που βλέπουμε εδώ το μαύρο είναι ο αέρας. Δηλαδή χρησιμοποιούμε πάντα αέρα για να επιβεβαιώσουμε τη θέση μας σωστά στην επισκληρή χώρο, έτσι ώστε να μην έχουμε έγχυση φαρμάκου μέσα στο μυελό και για να ξέρουμε ότι έχουμε γίνει μια σωστή κατανομή του φαρμάκου μας.
Και όταν έχετε ένα ασθενή στα γιατρία μας, πάντα εμείς τον εξετάζουμε. Όλους τους ασθενείς εξετάζονται κανονικά από τα γιατρία της πνευματικής ακτινολογίας. Βλέπουμε αν ο πόνος του είναι αξονικός ή ρυζικός. Ανάλογα, εμείς θα δράσουμε, γιατί ο δυσκογενής πόνος και αν έχει κατανομήσει μία ρίζα, σημαίνει ότι είναι δυσκικός και πρέπει να αντιμετωπίσουμε το δυσκικό αίτιο που προκαλεί το πόνο. Ή μπορεί να είναι ένας αξονικός πόνος, οπότε πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις αποφυσιακές αρθρώσεις. Κάθε σύνδρομο σπονδυλικής στήλης έχει μια δικιά του διακριτή κλινική οντότητα και κλινική συμπτωματολογία που μας βοηθάει στη διαφοροδιάγνωση. Άρα, συμπτωματικές νοικοκύλες, οι οποίες συνδέονται με τη ρήξη του ινοόδους δακτυλίου. Η θεραπεία ξεκινάει πάντα συντηρητικά. Δίνουμε σε ασθενείς κατάκριση, φυσικοθεραπεία, μη στεροειδή, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και αναλγητικά. Σε περίπτωση που αποτύχει αυτή η θαρμακευτική αγωγή που δίνουμε, τότε συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια θεραπευτική έγχυση. Και αν και αυτή αποτύχει, συνέχεια μπορούμε να πάμε σε διαδερμική αποσυμπίεση και ακόμα ένα σκαλί παραπάνω η χειρουργική αντιμετώπιση μετά, στη συνεργασία με τους νευροχειρουργούς ή τους ορθοπαιδικούς του νοσοκομείου μας. Εδώ βλέπουμε παραδείγματα από κύλες, οι οποίες ακριβώς βλέπουμε πώς πιέζουν, μπορούν να πιέσουν τη ρίζα ή κεντρικά να πιέσουν τη σωλήνα ή στο τρίμα ή τελείως παράκεντρα. Εδώ βλέπουμε παραδείγματα με δύο δισκοκύλες και πώς μπορούν να πιέσουν τα νεύρα στα πλάγια κολπώματα. Ουσιαστικά οι διαδρομικές εγχύσεις σπονδυλικής στήλης, η έγχυση δηλαδή κορτικοστεροειδούς μαζί με ένα ψήφωνο, προσπαθεί να ελαττώσει αυτό το μηχανισμό, το μηχανικό ερεθισμό που προκαλείται στην δισκοκύλη, από τη δισκοκύλη πάνω στη ρίζα. Άρα, πώς μας σκεφτόμαστε με την κορτιζόνη, είναι να ελαττώσουμε τη φλεγμονή στο περινευρικό χώρο. Ο ριζητικός πόνος λόγω δισκοκύλης που δεν υφίεται με τη συντηρητική αγωγή είναι ένδειξη για θεραπεία από εμάς. Οπωσδήποτε, όπως είπα πριν, η κλινική εξέταση είναι de facto. Πρέπει αυτό που βλέπουμε να αντιστοιχεί και με κλινικά απεικονιστικά ευρήματα, τα κλινικά με τα απεικονιστικά ευρήματα πρέπει να συνδυάζονται. Πρέπει να αποκλείσουμε οποιοδήποτε άλλο αίτιο πόνου για να αντιμετωπίσουμε τους ανθρώπους με αυτή την θεραπεία, γιατί ένας άνθρωπος μπορεί να πονάει στην πνευματική του στήλη γιατί έχει έναν όγκο, γιατί μπορεί να έχει ένα κάταγμα και να υψηλυπάρχει μια δισκοκύλη. Πρέπει να καταλάβουμε αν ο πόνος είναι από αυτό ή είναι από τη δισκοκύλη. Υπάρχει θέμα όταν υπάρχει, επειδή εγχύουμε κορτιζόνη, όταν ο ασθενής είναι διαβητικός, η ασθενής είναι εγκυμονούσα ή υπάρχει γαστρικό έλκος. Και σε διαταραχές πήξης, καλό είναι να αποφεύγουμε την επιστρεπτήρια έγχυση για να μην δημιουργεί κάποιο αιμάτωμα εδώ κανονικά. Και εδώ βλέπουμε τα σημεία στόχου τα οποία εμείς έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τη δισκοκύλη. Μπορεί να είναι είτε μια επιστρεπτήρια έγχυση, είτε μια έγχυση στο τρίμα ανάλογα με τη ριζαλγία του ασθενούς, είτε στις αποφυσιακές αρθρώσεις. Κατευθείαν στην αποφυσική άρρωση ή γύρω από την αποφυσική άρρωση. Αντίστοιχα και στην αυχενική μοίρα, δεν είναι μόνο η συνοική μοίρα ο στόχος μας, είναι και η αυχενική μοίρα. Πολλοί άνθρωποι τρεπονούνται από πόνο στον αυχένα. Αντίστοιχα, μπορούμε να στοχεύσουμε το νεύρο όπως βγαίνει από το, δίπλα από το φασέτ στην έξοδο του τρίματος και να θεραπεύσουμε ένα στελέχη ο οποίος έχει κάποιο άλγο στο χέρι από κάποια δισκοκύλη στον αυχένα. Τα κορτικοστεροειδή που χρησιμοποιούμε είναι συνήθως μακράς δράσης, δηλαδή ξεκινά να δράνε μετά από 3 μέρες την έγχυση και κρατάει τουλάχιστον 6 μήνες το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Και χρησιμοποιούμε διάφορα κορτικοστεροειδή. Ο κύριος στόχος μας είναι να μην δημιουργούν μαζί με τον αισθητικό διάφορα σφαιρίδια, τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν κάποια ισχυμία στον μυελό. Οπότε γι' αυτό είναι σημαντικό το κορτικοστεροειδέ το οποίο επιλέγουμε. Και γενικώς το χρόνο δεν μπορεί να γίνεται κατάχρηση, γιατί μπορεί πολλούς γίνεται κατάχρηση, μέχρι 4 εγχύσεις το χρόνο μπορεί να κάνουμε και όχι παραπάνω, γιατί μπορεί να δημιουργήσουμε προβλήματα όπως λιπομάτωση στην περιοχή των εγχύσεων. Η τεχνική, απεικονιστικά πάντα φυσικά, καθοδηγούμε με ακριβό τρόπο τη βελόνα. Χρησιμοποιούμε πολλές φορές την ειδικά σε επιστρέψεις των αξονικών, το βοηθάει πάρα πολύ για να έχουμε αυτό που είδαμε και πριν με τον αέρα, για να είμαστε ακριβώς σίγουροι το πού κάνουμε την έγχυση. Πάντα τη δούμε παρόλο μια κρέμα μέσα στη συνδείξη τη υψηλή, γιατί μιλάμε για σπονδυλική στήλη και η μεταφορά οποιοδήποτε μικροβίου μέσα μπορεί να είναι καταστροφική. Στις κεντρικές κύλες κάνουμε επισκλήδες εγχύσεις στο έξω επισκλήδιο χώρο, όπως έδειξα πριν, ενώ στις πλάγιες ή ενδοτριματικές κύλες στοχεύουμε το τρίμα και τη ρίζα την οποία έχει πρόβλημα. Χρησιμοποιούμε μια βελόνα, απλή spinal βελόνα, με 1,5 ml κορτιζόνη και 1 ml τοπικό αναισθητικό. Εδώ πέρα βλέπουμε παραδείγματα, μια κύλη που πιέζει τις ρίζες. Και βλέπουμε ακριβώς όπως δείχνει και πριν πώς μπαίνει η βελόνα, ο αέρας. Οπότε μετά που μπαίνει ο αέρας, ξέρουμε ότι είμαστε εκεί και με τη συνέχεια γίνεται μετά η έγχυση των φαρμάκων. Αντίστοιχες περιπτώσεις σε περιοχή του τρίματος, τοποθετούμε τη βελόνα στο τρίμα σε κύλες, οι οποίες βλέπουμε εδώ πέρα την κύλη, η οποία πιέζει πάρα πολύ τη ρίζα. Τοποθετούμε την βελόνα μας. Στη συνέχεια εγχύουμε πρώτα σκιαγραφική ουσία για να δούμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφυγή του σκιαγραφικού σε κάποιο εγγυακό κλάδο, γιατί έχουν παρατηρηθεί ακόμα και με τέτοιες εγχύσεις
περιπτώσει παραλύσεων, ειδικά σε ψηλότερο επίπεδο, όχι στο μικρό 5 για το ένα που είναι εδώ, αλλά σε ψηλότερα, γιατί μπορεί να βγαίνουν αρτηρίδια τα οποία πηγαίνουν προ το μυελό. Και αφού δούμε το σχεστικό μα κατανέμεται καλά μέσα στο τρίμα και όχι έξω από το τρίμα, κάνουμε συνέχεια την έγχυση των φαρμάκων. Εδώ πρέπει να έχουμε παραδείγματα, μια μεγάλη κύλη στο όμικρο 5 γιώτα 1 διάστημα, η οποία πιέζει, δείτε πόσο μεγάλη είναι η κύλη, τη γιώτα 1 ρίζα όπως βγαίνει από το κόρπο μας, η επισκλήρια έγχυση, βλέπουμε τον αέρα στον επισκλήριο χώρο και βλέπουμε ότι ακόμα και μια φορά, ακόμα και η απλή κορτιζόνη, επειδή μειώνει τη φλεγμονή, συν τη δυνατότητα που έχει ο οργανισμός να αυτοφαγοκυταρώνει τις κύλες του, βλέπουμε πώς αυτή η κύλη εκφυλίστηκε και ασθενής δεν χρειάστηκε καμία παρέμβαση και είναι πλέον ελεύθερος τελείως συμπτωμάτων χωρίς καμία παρέμβαση. Παρόλο που ήταν μια εντυπωσιακή κύλη με πολύ μεγάλο μέγεθος και πίεση σημαντική στην γιώτα 1 ρίζα. Αντίστοιχα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εγχύσει στη θωρακική μοίρα στο τρίμα, με μεγάλη ποσότητα φυσικά ευηγία, από εκεί που δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βγαίνει και η αρτηρία του Αντάμκεβιτς. Αντίστοιχα, μπορούμε να κάνουμε εγχύσει, όπως έλεγα πριν, στην πάλι συνέχεια που χρησιμοποιούμε πάντα αξιολογικό τομογράφο, στην αφιανική μοίρα, τοποθετούμε το υπελώνα μας μέχρι την έκθεση της ρίζας από το τρίμα και αφού βάλουμε σκιαγραφική ουσία πάντα για να δούμε πώς θα κατευθυνθούν και τα φάρμακα, κάνουμε την έγχυσή μας. Τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ καλά. Πολλοί ασθενείς ανακουφίζονται. Η βιβλιογραφία έχει διφορούμε αποτελέσματα από 33-72% ποσοστό επιτυχίας. Εξαρτάται φυσικά πάρα πολύ και από τη μέθοδο, γιατί πολλές δημοσιεύσεις είναι από ορθοπαιδικούς, είναι από νευροχειρουργούς. Δεν χρησιμοποιούν την υψηλή επικόνηση που χρησιμοποιούμε εμείς. Πολλές εγχύσεις γίνονται πολλές φορές όχι καλά στοχευμένες, όχι ακριβώς στον επισκλήριο χώρο. Οπότε, νομίζω το αποτελέσμα των ακτινολόγων, επειδή ακριβώς γίνονται και με πολύ καλή απεικονιστική καθοδήγηση, είναι και πολύ καλύτερα από αυτό. Και τα βιολογραφικά φαίνεται ότι η κορτιζόνη μαζί με αναισθητικό, όχι μόνο το ένα από τα δύο, έχει πολύ καλύτερα από ό,τι να κάνουμε μόνο το αναισθητικό. Άρα η κύρια δράση είναι τη κορτιζόνη. Οι επιπλοκές είναι ασήμαντες, έχουν περιγραφεί όπως είπαμε πυρηναγιακές επιπλοκές όταν υπάρχει η αρτηρία του Αντάμκεβιτς, αλλά ουσιαστικά εμείς που έχουμε κάνει εκατοντάδες δεν έχουμε δει ποτέ καμία ουσιαστική επιπλοκή. Αν αποτύπουν αυτά, θα πάμε στη διαδρομική αποσυντήρηση του δίσκου. Αν ο ασθενής δεν ανταποκριθεί στην, και έχει μια μικρή κίνηση, θα πάμε στη διαδρομική αποσυντήρηση. Γιατί και πώς δουλεύει η διαδρομική αποσυντήρηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο δίσκος είναι ένα κλειστό υδραυλικό σύστημα. Οπότε, αν αλατώσουμε την πίεση μέσα στο δίσκο, στη συνέχεια ο δίσκος συρρυκνώνεται, με συνέπεια να αρθεί και η πίεση πάνω στην ρίζα. Άρα, μικρή ελάττωση του όγκου του πυκτοειδή πυρήνα, αυτή είναι η λογική, προκαλεί σημαντική αλλαγή των πιέσεων, ακόμα και ένα χιλιοστό. Στην κύλη, οπότε ο ασθενής άμεσα αναποφύγεται από τα συμπτώματά του. Η ενδείξη είπαμε ότι είναι η κύλη του μεσοσφαιρικού δίσκου. Θέλουμε να έχουμε ακεραιότητα όσο μπορούμε του ενόδου του δακτυλίου, αυτό είναι το ιδανικό, και να μην έχουμε μεγάλη εκφύληση, να έχει δηλαδή ακόμα υγρό ο δίσκος. Η αποτυχία, όπως είπαμε, της συντηρητικής αγωγής και στοχευμένης διαδρομικής έγκυσης για 6 εβδομάδες είναι ένδειξη περαιτέρω θεραπείας. Πρέπει ο ασθενής να έχει ρυζητικό πόνο ή χαμηλή αισθητοαλγία που να περιορίζουν τη δραστηριότητά του. Και φυσικά τα ευρήματα που έχουμε, τα κλινικά να επιβεβαιώνται και με μαγνητική τομογραφία. Πάντα. Πρόσφατη μαγνητική τομογραφία. Και εδώ πέρα βλέπουμε τις μορφές της κύλης. Εμείς που μπορούμε να παρέχουμε, μπορούμε να παρέχουμε καλά στην εκφύληση, με μια μικρή προβολή, σε μια μικρή κύλη. Δεν μπορούμε να παρέχουμε και δεν έχουμε ένδειξη παρέμβαση. Φυσικά όταν υπάρχει ελεύθερο φυσικό κομμάτι ή σε περίπτωση που μια κύλη είναι με έναν αφιένα και είναι μια εκκληθήσα κύλη, η οποία είναι μη περιοριζόμενη. Πάντα, όπως είπα, εξετάζουμε τον ασθενή, χρησιμοποιούμε διαγράμματα, συνδιαγράμματα πόνου, διαγράμματα ποια ρίζα πονάει, όλα αυτά τα έχουμε τυποποιημένα στο νοσοκομείο μας και βλέπουμε ανάλογα το τι κλινική του ασθενή, ποια ρίζα πρέπει να στοχεύσουμε. Γιατί, όπως είπα, πολλοί ασθενείς έχουν πολλά απεικονιστικά ευρήματα ταυτόχρονα. Αντίστοιχα και στον αφιένα, εξετάζουμε ο ασθενής που μπορεί να έχει πρόβλημα και ανάλογα στοχεύουμε τη συγκεκριμένη ρίζα, γιατί η κάθε ρίζα είναι διαφορετική το δερματόπιο το οποίο νευρώνει και διαφορετική η κίνηση η οποία κάνει. Άρα, εύκολα μπορούμε με μια κλινική εξέταση να καθορίσουμε το επίπεδο του πόνου του ασθενή. Αντενδείξεις είναι μόνο όταν υπάρχει ελεύθερο τμήμα του δίσκου, αν υπάρχει εκτεταμένη σπονδυλολίσθηση, αν η κύλη είναι ασυμπτωματική, δεν θα βλέπουμε ποτέ κανένα ασθενή ο οποίο έχει απλώ επικοριστεί καμία κύλη. Δεν έχει κανένα αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει ενεγόρο φλεγμονή σπονδυλολίσθηση, για παράδειγμα, απαγορεύεται περίοδο παρέμβαση. Και αν υπάρχει σημαντική στένωση του μεσοσφαιρικού διαστήματος, εκεί πέρα δεν θα πετύχει καλά η διαδερμική αποσυμπίεση. Και έχουμε διάφορους τρόπους να κάνουμε, όπως είπα, μηχανικά, θερμικά, χημικά. Όλοι αυτοί οι μέθοδοι φαίνονται να δουλεύουν καλά, ανάλογα με το τι εξυπηρετίζει το κάθε κέντρο και τι εύκολο υλικό έχει στην πρόσβασή του. Για να μπούμε στο δίσκο, είναι πολύ εύκολο. Πάντα τις δίσκους τους κάνουμε με κατεύθυνση ακτινοσκόπησης.
Σε μια πλάγια προβολή του δίσκου, αυτό που βλέπουμε δηλαδή του σκοτσέζικου σκύλου που λέμε, στοχεύουμε το τρίγωνο αυτό του κόμπιν ανάμεσα στη ρίζα και στο φασέτο, οπότε εύκολα μπορούμε να περάσουμε τη βελόνα μας από εκεί κάτω και να μπούμε εύκολα μέσα στο δίσκο. Βλέπουμε την πλάγια προβολή του δίσκου, βλέπουμε το σημείο στόχευσης με μια spiral βελόνα, η συνέχεια πώς προωθείται η βελόνα της, που θα κάνει διαδερμική αποσυμπίωση μέσα στο δίσκο. Αντίστοιχα, υπάρχουν και καμένες βελόνες. Εμείς δεν έχουμε στο δικό μας νοσοκομείο, γιατί ειδικά για το 5-1 διάστημα, το οποίο μπορεί να προκαλεί να έχουν συγκεκριμένη κλίση ώστε να φτάσουμε καλά μέσα στον δίσκο. Αντίστοιχα και στην αυγενική μοίρα, είναι μια πολύ εύκολη προσέγγιση. Εγώ χρησιμοποιώ πάντα υπέρυπο, βλέπω τα αγκεία για να τα αποφύγω και ασθενή σε ήπια θέση όπως είναι, τοποθετούμε τη βελόνα υπό συνεχή από την νοσοκοπική και υπερηχογραφική καθοδήγηση μέσα στο δίσκο, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ γρήγορη θεραπεία. Κρατάει όλο και όλο 4 με 5 λεπτά για να έχει μια καλό κλινικό αποτέλεσμα. Βλέπουμε παραδείγματα με δισκοκύλες, οι οποίες αντιμετωπίστηκαν, βλέπουμε δύο δισκοκύλες, 4-5-5-1, αντιμετωπίστηκαν με λέιζερ δίσκου και βλέπουμε πώς οι δισκοκύλες ελαττώθηκαν και άρθηκε η πίεση αυτή που είπαμε είτε στο τρίμα είτε στα πλάγια κολπώματα. Οι ασθενείς αυτοί όλοι που δείχνω έχουν ουσιαστικά αποφύγει το χειρουργείο τους και δεν έχουν κανένα κλινικό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι έφυγε και τελείωσε η απεικόνηση της κύλης, αλλά δεν έχουν κανένα κλινικό πρόβλημα. Εδώ πρέπει να βλέπουμε μία, αυτό νομίζω το δείξει και εσύ, νομίζω, μεγέθησε αρχόμενη κύλη στο 5-1 συν κύλες εδώ πέρα, στο παραπάνω διάστημα. Έγινε διαδερμική αποσυμπίεση του δίσκου με λέιζερ. Εμείς πούμε το συγκεκριμένο λέιζερ στο νοσοκομείο του Παπα-Νικολάου, όχι κάποια άλλη μέθοδο. Και βλέπουμε το αποτέλεσμα με ελάττωση της δισκοκύλης στο 4-5 διάστημα. Εμείς αντιμετωπίσαμε το διάστημα αυτή την κύλη, γιατί η άλλη ήταν μια εκτιμηθής αρχής κύλη, την οποία δεν μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε. Την αντιμετωπίσαμε με διαφορετικό τρόπο τη μία και με διαφορετικό την άλλη. Στο οποίο γύρω θα δούμε στη συνέχεια, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον προσωπικό. Και βλέπουμε πώς η κύλη σιγά σιγά συρρυκνώνεται. Αυτή συρρυκνώθηκε άμεσα σχεδόν σε 2 μήνες μετά από μία έγχυση κορτιζόλης η μεγάλη κύλη. Και βλέπουμε βιβλιογραφικά όλες οι μέθοδοι δουλεύουν, όλες λίγο πολύ το ίδιο. Φαίνεται να υπερέχει βιβλιογραφικά τουλάχιστον το disco gel, το οποίο είναι μία μέθοδος αφυδάτωσης του δίσκου. Και όπως είπαμε, επειδή είναι κλειστό υπερβολικό σύστημα, αφυδατώνεται ο δίσκος και συνέχεια συρρυκνώνεται και η κύλη. Αλλά όλες έχουν ένα ποσοστό επιτυχίας γύρω στο 70 με 75 με 80%. Κάπου εκεί το οποίο είναι αρκετά ικανοποιητικά και είναι συγκρίσιμα αποτελέσματα με ένα χειρουργείο. Πρέπει να σκεφτούμε ένα χειρουργείο κύλης, είναι πολλές φορές δύσκολο, δημιουργεί επιπλοκές και τα αποτελέσματα τους πάλι είναι κάπου εκεί αντίστοιχα βιβλιογραφικά. Το παλμικό RF που χρησιμοποιούμε πολλές φορές στις μεθόδους μας για την αντιμετώπιση του πόνου, ειδικά στην δισκοκύλη, η οποία είναι ενδοτριγματική, δεν είναι καταστροφικό, οπότε ουσιαστικά αλλάζει την οδό του πόνου, ουσιαστικά κάνει ένα reboot στο πόνο του ασθενούς και ο ασθενής ανακουφίζεται σχεδόν άμεσα από το πόνο που προκαλεί ο ερεθισμός της κύλης. Στοχεύουμε το γάγκλιο της νευρικής ρίζας αυτής της περιπτώσης, το τρίμα ακριβώς. Βλέπουμε περιπτώσεις, μεγάλη πλάγια κύλη εδώ στο 5-1 διάστημα, η τοποθέτηση της βελόνας ακριβώς στο σημείο της κύλης, παλμικό RF για 12 λεπτά και συνέχεια έγχυση κορτικοστεροειδών μέσα στην κύλη. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα μετά από μήνες, όπου έχουμε πλέον τη συρρήκνωση της κύλης, δείτε εδώ τη πίεση που προκαλούσε στο τρίμα και εδώ πέρα πώς το τρίμα έχει απελευθερωθεί. Και βιβλιογραφικά φαίνεται ότι και αυτή η μέθοδος, ειδικά για το κομμάτι του πόνου, δουλεύει και δουλεύει πάρα πολύ καλά. Και είναι μια μέθοδος που είναι τελείως ασφαλής, γιατί δεν ανεβάζει θερμοκρασίες οι οποίες μπορούν να καταστρέψουν το νεύρο. Και υπάρχουν διπλές τυφλές μελέτες ανάμεσα πλασίβο και τη μέθοδο της παλμικού RF και δείχνουν ότι το παλμικό RF υπερέχει σημαντικά έναντι της πλασίβου μεθόδους. Στη συνέχεια, υπάρχουν πολλοί ασθενείς οι οποίοι έχουν σωματική στένωση. Στο νοσοκομείο μας συνεργούμε με τους νευροχειρουργούς στη συνεργασία, στον αγκιογράφο. Τοποθετούμε αυτά τα μεσακάνθια εμφυτεύματα διαδερμικά με τοπική αναισθησία. Ουσιαστικά είναι σαν γρίλι. Τους βάζουμε ανάμεσα στις ακαθόλες αποφύσεις των σπονδύλων. Αυτές συνέχεια ανοίγουν και δημιουργούμε αυτόν τον τρόπο ανυψών του σπονδύλου, με συνέπεια να αυξάνει το χώρο των πλαγίων τριμάτων που δημιουργείται η σπονδυλική στένωση. Και ειδικά για ασθενείς οι οποίοι είναι προχωρημένες ηλικίες, είναι πολύ σημαντικό. Βλέπουμε ασθενείς και πώς τοποθετείται στην ακαθόδη απόφυση αυτό το εμφύτευμα. Εδώ πέρα είναι σε μια 3D reconstruction, δηλαδή η ασθενής αυτή είχε στενώσει τα πλάγια τρίματα, μπαίνει το εμφύτευμα και σηκώνει τις ακαθόδες αποφύσεις, με συνέπεια να αυξάνεται ο χώρος στα πλάγια τρίματα και η ασθενής να ανακουφίζεται από προβλήματα της πλάγιας σπονδυλικής στένωσης. Πολύ συχνό, κάθε μέρα σχεδόν έχουμε ένα περιστατικό με σύνδρομο φυσιακών αρθρώσεων. Οι ασθενείς αυτοί έχουν χαμηλή αισθητολογία, έχουν πόνο ο οποίος χειροτερεύει από την ακινησία και ανακουφίζεται με την κίνηση. Ειδικά το πρωί όταν πάνε να ξυπνήσουν
έχουν τρομερό πόνο και δυσκολία να σηκωθούν από το κρεβάτι του. Επιδεινώνεται αυτό το πόνο στην έκταση του κορμού, όχι όταν σκύβει, όχι στην έκταση, επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η οστεοαρθρίδα των ζυγοποφυσιακών αρθρώσεων. Οι αρθρώσεις αυτές νευρώνονται από δύο νεύρα. Δηλαδή, κάθε επίπεδο αποφυσιακών αρθρώσεων νευρώνεται από το ίδιο το νεύρο του επίπεδου, αλλά και συνήθως από το νεύρο του παραπάνω επίπεδου, το οποίο έρχεται από πάνω. Όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και από πάνω και από κάτω έχουμε δει αρθρώσεις που έχουν διπλή νεύρωση. Άρα, για να έχουμε ένα καλό κλινικό αποτέλεσμα, πρέπει να στοχεύσουμε τα νεύρα και από πάνω και από κάτω στον ασθενή, ο οποίο ανάλογα με το επίπεδο το οποίο πονάει. Η νευρώση εδώ πέρα γίνεται θεραπευτικά μετά από μπλοκ, το οποίο βλέπουμε ότι ο ασθενής ανταποκρίνεται και ανακουφίζει το πόνο στο επόμενο μπλοκ ξυλοκαίνης, ας πούμε. Οπότε μπορούμε συνέχεια να κάνουμε RF ή cryo νευρόλυση για να αντιμετωπίσουμε το πόνο των αποφυσιακών αρθρώσεων. Στοχεύουμε τα νεύρα, όπως είπαμε, σε δύο διαφορετικά επίπεδα, με ακτινοσκόπηση είτε με αξονική τομογραφία, και κάνουμε την νευρόλυσή μας με στόχο ουσιαστικά να γίνει η διατομή των συγκεκριμένων νεύρων. Χρησιμοποιούμε φυσικά ελέγχους, αν θα έχουμε, να μην υπάρχει κάποια κίνηση από άλλα νεύρα στην περιοχή, γιατί μιλάμε πάντα για σπονδυλική στήλη, και προσπαθούμε ουσιαστικά με αισθητικά δυναμικά να αναπαράγουμε το πόνο των ασθενούς σε πολύ χαμηλά βόλτ. Οπότε σημαίνει ότι είμαστε σε πολύ καλή γειτνίαση με τον νεύρο. Και συνέχεια τοποθετούμε τη βελόνα μας, αφού τα έχουμε ελέγξει όλα αυτά, στις αποφυσιακές αρθρώσεις όπως βλέπουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι με ακτινοσκόπηση. Αυτό το σημείο στην πλάγια προβολή ακριβώς που τοποθετούμε τη βελόνα μας. Εδώ είναι με αξονική τομογραφία στο σημείο. Δεν τοποθετούμε δηλαδή την βελόνα μας στην άρθρωση, αλλά έξω από την άρθρωση, ακριβώς εκεί που περνάει το νεύρο. Και συνέχεια κάνουμε την νευρόλυσή μας. Και δείχνει ότι πραγματικά βλέπουμε και εμείς καθημερινά στο νοσοκομείο, οι άνθρωποι αυτοί ανακουφίζονται και ανακουφίζονται σημαντικά. Το καλό είναι ότι μπορούν, αν χρειαστεί κάτι, να ξαναεπαναλάβουμε τη διαδικασία αυτή. Οι πιο πολλοί ασθενείς έχουν ανακούφιση των πόνου 6 με 8 μήνες περίπου τουλάχιστον. Και υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις και βιβλιογραφικά. Υπάρχουν φάσεις δύο μελέτες, οι οποίες δείχνουν ότι υπάρχει σημαντική ελάττωση του πόνου των φυσιακών αρθρώσεων όταν χρησιμοποιούμε αυτή τη συγκεκριμένη μέθοδο. Άρα, συμπερασματικά, όσον αφορά την εκβολιστική νόση της σπονδυλικής στήλης, είναι απαραίτητος ο πλήρης επικολιστικός έλεγχος για την εκτίμηση του άγχους της σπονδυλικής στήλης, να αποκλείσουμε οποιαδήποτε αλαιτία πόνου για να καταλήξουμε ότι είναι εκφυλιστικό το φαινόμενο. Είναι η εκφυλιστική νόση πολυπαραγοντική, όπως είπαμε, μπορεί να πάσχουν πάρα πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Τα επικολιστικά ευρήματα πρέπει να ερμηνεύονται πάντα με βάση την κλινική εικόνα. Και η κλινική εικόνα συνδυασμένη με τα επικολιστικά ευρήματα θα μας οδηγεί στην κατάλληλη επιλογή των ασθενών για θεραπεία. Συνεργαζόμαστε εμείς πάντα με τους ορθοπαιδικούς ή τους νευροχειρουργούς όσον αφορά τη σπονδυλική στήλη. Οι μέθοδοι που έχουμε εμείς έχουν πολύ μικρή νοσηρότητα. Ενδεικτικά, δηλαδή, ένας ασθενής ο οποίος θα μπει μια διαδερμική δισκοκύλη, θα μπει το πρωί με τοπική αναισθησία, θα κάτσει μία ώρα, θα τελειώσει η επέμβαση συνήθως και κάνουμε σε 1-4 με 20 λεπτά το αργότερο, και σε 2 ώρες θα είναι σπίτι του. Μπορεί να έχει με θεραπεία αντίστοιχη φυσικά ψυχολογίου, αλλά πολύ μικρότερη νοσηρότητα σε σχέση με το χειρουργείο. Και φυσικά όλες οι μέθοδοι μας, όπως σε κάθε περιβατική μέθοδο, έχουν τη δυνατότητα επανάληψης και δεν κλείνουμε την πόρτα σε καμία άλλη ειδικότητα για συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την πολύ εξαιρετική, πολύ περιεκτική. Καταρχήν, μας δώσατε την παραδοσιακή για την αλληλοδιαδοχή των αλλοιώσεων που συμβαίνουν. Μας δείξατε ότι κανείς για να μπορέσει να θεραπεύσει πρέπει να είναι πολύ καλός διαγνωστικά, και μας δείξατε και τις βασικές τεχνικές σε ένα πρόβλημα το οποίο είναι καθημερινό. Δηλαδή, πάρα πολλοί άνθρωποι και από όχι υποχρεωτικά υπερήλικες, γιατί τώρα πια έχουμε 4 ηλικίες, δεν έχουμε 3, έχουμε 4 ηλικίες. Δηλαδή, και στην τρίτη ηλικία, άνθρωποι υποβαθμίζονται πάρα πολύ η ζωή τους, υποφέρουν, ενώ υπάρχουν δυνατότητες να ανακουφιστούν σημαντικά, δηλαδή να αλλάξει άρδιν η ζωή τους. Οι εκφυλέξεις και οι βλάβες μπορεί να παραμένουν, ναι, αλλά η ζωή τους αλλάζει. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι και πολύ, πολύ, πολύ συχνό πρόβλημα. Πολλές φορές είναι και για τους ορθοπαιδικούς, τους συναδελφούς, δύσκολο να προσδιορίσουν τι από όλα αυτά, όπως μας εξελίσσεται. Οι βλάβες είναι σύνδετες και συνήθως κανείς έχει λίγο απ' όλα. Και δεν ξέρεις ποιο φταίει περισσότερο. Πάντοτε δεν είναι εύκολο δηλαδή να τον βρει κανένας. Επομένως και η κλινική αξιολόγηση, στην οποία επιμείνατε, είναι εξαιρετικά σημαντική, ώστε να ξέρει κανείς που κυρίως θα στοχεύσει, ακόμα και όταν ο πόνος είναι πολύ παραγωγικός, αλλά να μπορέσει να αντιμετωπίσει τη βασική πηγή του πόνου. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, και με μια μερική ανακούφιση, η ζωή τους αλλάζει σημαντικά. Δεν, επειδή έχουν μάθει να πονάνε,
Δεν είναι και υπερβολικά απαιτητική σε άλλους ασθενείς. Αισθάνονται ότι και με αν τους κόψει τον πόνο στη μέση, είναι βρώμας. Αλλάζει σημαντικά η ζωή τους και με το μισό πόνο να τους απαλλάξει. Επομένως, πάρα πολύ καλή ομιλία και νομίζω ότι πρέπει λίγο να ευαισθητοποιηθούν πιο πολύ προς αυτά τα σημεία, γιατί βλέπουμε καλύτερα τις αυτοκρασίες της εξετάσεις και καταδεικνύουμε καλύτερα τις βελόνες. Φυσικά αυτό θα είναι ευκαιρία, αλλά είναι καλό να ενθαρρυνθούν οι νεότεροι άνθρωποι και να μην το φοβηθούν αυτό. Εάν ξέρεις το διαγνωστικό κομμάτι, αν ξέρεις καλή ανατομία, μετά εύκολα με κάποιο καλό δάσκαλο εννοείται, θα μπορέσεις να είσαι ασφαλής στην τοποθέτηση της βελόνας και να κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Κατά τη γνώμη μου, είναι αντικείμενο της τεχνολογίας, ξεκάθαρα. Δηλαδή, έχουμε την απεικόνηση, νομίζω μπορούμε να το κάνουμε πολύ καλύτερα. Δηλαδή, οι χειρουργοί της εμάς θα κάνουν με ένα CR του χειρουργείου ό,τι βλέπουμε. Γι' αυτό και πολλές εγχειρήσεις που είπε δεν τις κάνουμε σωστά. Οπότε, από τη στιγμή που έχουμε την απεικόνηση και η σφαιρική διοίκηση είναι ένα κομμάτι που και οι άλλες ειδικότητες το φοβούνται πάρα πολύ στις παρεμβάσεις. Μπορούμε να κάνουμε κάτι πάρα πολύ εύκολο, πάρα πολύ γρήγορο, ξεκινώντας τη διάγνωση με τη θεραπεία, με ελάχιστες επιπλοκές και ο ασθενής, αυτό που είπατε, και ένα 30% να του δώσεις, είναι πάρα πολύ ευτυχής. Έτσι, είναι εξαιρετικά σημαντικό και η ομιλία μου βοήθησε πάρα πολύ στο να τα συνειδητοποιήσουμε αυτά. Θα δούμε κάποια περιστατικά γιατί νομίζω θα μας βοηθήσει ακόμα περισσότερο. Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμου που σας ενδιαφέρει και τον κύριο Πιστατόρη τα ετοίμασε. Σας ευχαριστούμε και εμείς. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δήμη Γεώργιος. Είμαι ειδικευόμενο στο Γενικό Νοσοκομείο Παπα-Νικολάου και θα σας παρουσιάσω κάποια περιστατικά τα οποία αντιμετωπίσαμε στο κλίμα μας. Το πρώτο περιστατικό αφορά γυναίκα 75 ετών με αρθροπάθειες βοηθησιακών αρθρώσεων grade 2-3 με μια πρόσθεια ολής της πρώτου βαθμού του 4 σπονδύλου του 4-5 σπονδύλου και μια διάχυτη προβολή του όμικρον 5 μέσω σπονδύλου δίσκου και του όμικρον 5 για τα 1 δίσκου με συνοδό σημαντική στένωση του σπονδυλικού σωλήνα. Κλινικά, η ασθενής είχε βλήματα συμβατά με σύνδρομο υφυσιακών αρθρώσεων και σπονδυλική στένωση. Έτσι, αφού έγινε αποτελεσματικό μπλοκ των ζυγοφυσιακών αρθρώσεων, προχωρήσαμε σε ablation, σαρέμα ablation των ζυγοφυσιακών αρθρώσεων. Βλέπουμε την πορεία της βελόνας, η οποία καταλήγει στο σημείο μετάπτωσης της εγκάρσιας απόφυσης με το σπονδυλικό πέταλο, που θεωρητικά βρίσκεται ο έσος κλάδος της αρχαίας ρίζας. Και βλέπουμε ότι έγινε αποτερόπλευρα στα επίπεδα όμικρον 5 και όμικρον 5 ΙΟΤΑ 1 και όμικρον 4 όμικρον 5, καθώς κάθε ζυγοφυσιακή άρθρωση η νεύρωση οφωνιών και κατιών κλάδο. Και για την ύφεση των συμπτωμάτων της σπονδυλικής στένωσης, στην ίδια συνεδρία έγινε και επισκληρήριος έγχυση κορτιζόνης και τοπικού αναισθητικού και βλέπουμε την τρίτη χορήγηση των φαρμάκων, την πορεία του αέρα, ο οποίος πρέπει να ακολουθεί τον έξω επισκληρήριο χώρο για να υπάρχει καλό αποτέλεσμα όπως και στην περίπτωση της κυρίας. Το επόμενο περιστατικό αφορά γυναίκα 58 ετών, η οποία στο όμικρον 5 ΙΟΤΑ 1 επίπεδο εμφανίζει μια κεντρικοπλάγια αριστερή λυθής ανιούσα κύλη με στένωση της ρίζας στο πλάγιο τμήμα ασύστητα, αλλά και στο όμικρον 4 όμικρον 5 διάστημα μια σύνεπτη αριστερή κεντρικοπλάγια προβολή με στένωση του σύστηκου σποδηλικού τμήματος, καθώς και εκφύρισης σποδηλικών δίσκων grade 3 κατά Φίρμαν και μια πολύ ήπια αρθροπάθεια ψυχοφυσιακών αρθρώσεων. Οι ασθενείς παραγωνούνταν για ριζητικό άλκο στην διαδρομή κυρίως της όμικρον 4 αλλά και της όμικρον 5 ρίζας αριστερά. Έτσι, προχωρήσαμε σε κατάλυση με παλμικό RF στο όμικρον 5 ΙΟΤΑ 1 πλάγιο τρίμα αριστερά, όπου έγινε και έγχυση κορτιζόνης και τοπικού αναισθητικού. Πριν την έναρξη της θεραπείας και την χορήγηση των φαρμάκων, βλέπουμε την χορήγηση σκιαγραφικού, η οποία ακολουθεί την πορεία του πλάγιου τρίματος, για να είμαστε σίγουροι πως θα υπάρχει αναλυγισία και πώς θα προκύψουν επιπλοκές.
Στον ίδιο χρόνο, στην ασθενή αυτή, έγινε και laser καταστροφή του όμικρον 5, όμικρον 4, όμικρον 5 του σπονδύλιου δίσκου. Βλέπουμε την πορεία της βελόνας εντός του τριγώνου του Κάμπελ και σε φάση και προφίλ λήψης την πορεία της βελόνας, η οποία έπρεπε να καταλήγει στο κέντρο του δίσκου και να υπάρχει καλό αποτέλεσμα. Υπήρχε καλή ύφεση των συμπτωμάτων και στον επανέλεγχο τη σε ένα χρόνο βλέπουμε την ελάττωση του μεγέθους της κύλης στο όμικρον 4, όμικρον 5 επίπεδο και στο όμικρον 5,1 επίπεδο. Ωστόσο, οι ασθενείς παραπονούνται για παραμονή συμπτωμάτων στο όμικρον 5, ριζικό πόνο όμικρον 5 αριστερά. Οπότε προχωρήσαμε σε κατάλυση του δίσκου και στο όμικρον 5,1 του σπονδυλίου διάστημα. Το τρίτο περιστατικό φορά γυναίκα 55 ετών με εκφύλιση των μεσοσυδήλων δίσκων grade 2/3 και μια ευμεγέθεια επιδερματική κύλη στο όμικρον 3, όμικρον 4 διάστημα δεξιά με σημαντική στένωση του τρίματος και την ασθενή να παραπονιέται για ριζικού τύπου άλγος κατανομή όμικρον 3 ρίζας δεξιά. Έτσι και εδώ κάνουμε παλμικό RF στο όμικρον 3, όμικρον 4 πλάγιο τρίμα δεξιά που βλέπουμε πάλι την πορεία της βελόνας στο πλάγιο τρίμα. Θεωρητικά στοχεύουμε το γάγκλιο της ραχαίας ρίζας και έγινε χορήγηση αναισθητικού και κορτιζόνης. Αυτό βεβαιώσαμε τη θέση μέγχυσης και γραφικού, το οποίο ακολουθεί την πορεία του πλάγιου τρίματος. Το τελευταίο περιστατικό αφορά στην ταινία 84 ετών με εκφύλιση μεσοσοδύναμη δίσκων 3 κατά φύρμα. Με μια έντονη αρθροπάθεια από φυσιακών αρθρώσεων grade 3, με πάχυση των αρθρώσεων δέσμων, τα οποία υπήρχαν εντονότερα στην κατώτερη σωλήνα, και με μια διάχυτη προβολή του όμικρον 4 του σπονδύλιου δίσκου, με στένωση του σπονδυλικού σωλήνα και των πλαγίων τριμάτων. Κλινικά, η ασθενή εμφάνιζε σύνδρομο στενού σπονδυλικού σωλήνα και ήταν μια καλή υποψήφιο για διαδρομική τοποθέτηση μεσακάμπτου επιτεύγματος στο όμικρον 3, όμικρον 4. Διάστημα, το οποίο είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του έδους των πλαγίων τριμμάτων και την άμεση ύφεση των συμπτωμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πολύ καλά εξέλιξη. Το πρώτο και το τέταρτο ήταν παράδειγμα σύνθετων περιστατικών και πολλαπλών βλαβών που αντιμετωπίστηκαν πολύ επιτυχώς, αλλά και τα άλλα δύο ήταν πράξεις που με μια κίνηση σε μια συγκεκριμένη θέση προσφέρει κανείς μεγάλο αποτέλεσμα. Παλιότερα, οι συνάδελφοι ορθοπαιδικοί είχε η τάση σε τέτοιες περιπτώσεις να κάνουν επεμβάσεις που σήμερα φαίνονται βάρβαρες, πεταλεκτομές, συνεπιταλεκτομές. Μετά άλλαζε η συστατική της σπουδαιικής στήλης, η κατανομή δυνάμεων, όπως μας εξηγήσε από την στην αρχή κ. Πετσατώδη. Και βλέπανε οι ασθενείς μια προσωρινή βελτίωση για κάτι μήνες, αν τη βλέπανε. Και μετά οι βλάβες πηγαίνανε στο πιο πάνω διάστημα ή στο πιο πάνω διάστημα και γινούσαν και πολλαπλές. Προέκυπταν αστάθειες και προέκυπταν αναπηρίες στην προσπάθεια να απολαγούν τον πόνο. Γιατί οι ασθενείς προκειμένου να απολαγούν τον πόνο ήταν διατεθειμένοι να ακούσουν οτιδήποτε, τουλάχιστον πολλοί από αυτούς. Ενώ τώρα αυτές οι μέθοδοι τους απαλλάσσουν τον πόνο με πρακτικά μηδενικό κίνδυνο και φυσικά χωρίς τις συνέπειες της αλλαγής της μηχανικής της σπονδυλικής στήλης, που επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό σε μια ταλαιπωρημένη σπονδυλική στήλη, να μην τις αλλάξεις και τη μηχανική. Τώρα πλέον νομίζω δεν βλέπουμε έτσι πεταλεκτομές ή μεταλεκτομές. Ναι, παλιά ήταν η μισή και καταλήγαμε μια σπονδυλοδεσία 3-4 επίπεδα στο τέλος. Αν είναι δυνατό. Νομίζω μπορούμε να υπάρξει χρόνο για ερωτήσεις ή για σχόλια, παρατηρήσεις και διευκρινήσεις που όποιος θέλει μπορεί να τις απευθύνει στον κ. Πετσατώδη, νομίζω ότι μας βοηθήσουν στο να κατανοήσουμε τη δυνατότητα των νεότερων συναδέλφων να εμπλακούν με τέτοια συνήθη προβλήματα. Θέλει κάποιος να ρωτήσει από τους συναδέλφους που αργοθούν από μακριά ή από τους συναδέλφους που είναι εδώ ή κάποιο σχόλιο και δεσμεύει. Ναι, να δώσω συγχαρητήρια και στους δύο ομιλητές. Πάντα ο Βαγγέλης Πετσατώδης μας εντυπωσιάζει με την ποικιλία και τις ικανότητες και την αποτελεσματικότητα και τις γνώσεις του. Γίνεται εξαιρετική δουλειά στο Παπα-Νικολάου. Ήθελα να ρωτήσω, Βαγγέλη, αν είχες μια αρκετή δισκοκύλη στον όμικρον 4, η οποία
δεν ανταποκρίνεται συντηρητικά, φαρμακευτικά ο ασθενής υποφέρει και πρέπει κάτι να γίνει ελάχιστα επεμβατικό. Θα προτιμούσε και ανάλογα με την περίπτωση τι θα προτιμούσες, το λέιζερ, το RF ή το disco gel. Αν είναι, ευχαριστώ για τα καλά λόγια, χρόνια πολλά κιόλας. Επίσης. Αν είναι μεγάλη, δηλαδή είναι, δεν είναι μια προβολή, μια μικρή κύλη, και είναι μεγάλη, εγώ θα ξεκινούσα πρώτα απ' όλα, αν είναι κεντρική, να κάνω μια επιστρική διέγχυση. Γιατί είδαμε ότι... αυτά τα έχουμε ξαναλύσει. Δεδομένα, εγώ τα έχουμε ξαναλύσει. Αν είναι μεγάλη και δεν έχει αφιένα, οπότε ουσιαστικά να είναι μεγάλη, αλλά με μικρό αφιένα και έχει μια ευρεία προβολή και είναι μεγάλη κύλη. Αν δεν μπορούσα να κάνω εγώ, αυτό που έχουμε εμείς και χρησιμοποιούμε και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, είναι λέιζερ, αυτό το Hoyard που χρησιμοποιούμε, το οποίο δεν προκαλεί θερμική βλάβη στις τελικές πλάκες. Άρα θα το δοκίμασα. Βιβλιογραφικά φαίνεται ότι το discogel θεωρητικά υπερέχει. Αλλά εγώ συγκεκριμένη εμπειρία πάνω στο discogel δεν έχω. Η τεχνική του φυσικά είναι ίδια με οποιαδήποτε δυσκόλυση. Μηχανικά έχω δοκιμάσει πράγματα με κομμάτια δίσκου τα οποία θεωρούμε, αλλά δεν είχαν πάλι τόσο καλό αποτέλεσμα. Αλλά εγώ προτιμώ το λέιζερ, όχι το κλασικό, το διοδικό, το λέιζερ αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο δείχνει να υπερέχει γιατί ακριβώς δεν δημιουργεί πρόβλημα στις τελικές πλάκες των σπονδύλων πάνω κάτω, γιατί κάνει η θερμοκρασία μόνο στη μύτη της βελόνας και δεν διαχέεται η θερμοκρασία. Αν αποτύχει και αυτό, μετά πλέον είναι χειρουργικό περιστατικό. Αλλά αξίζει, εφόσον δεν έχουμε αφιένα στην κύλη και είναι από μια ευρεία πρόπτωση συνήθως που βλέπουμε μια κύλη, έστω και μεγάλη να είναι, εγώ θα την έκανα πρώτα ένα λέιζερ. Ο ασθενής δεν έχει χάσει τίποτα απολύτως. Το πολύ πολύ να μην πετύχει. Ναι, δεν θα διαφωνήσω, γιατί το disco gel θέλει κάποιο διάστημα χρονικό να δράσει και μάλιστα αυξάνει και τις πιέσεις αρχικά, οπότε μπορεί να επιδεινωθούν αρχικά τα συμπτώματα. Το λέιζερ νομίζω έχει το... και ακόμα και εν σχέση με το RF έχει το πλεονέκτημα ότι ήδη επειδή προκαλεί την εξάχνωση του πικτοειδή και δημιουργούνται αέρια, μέσα από την ίδια τη βελόνα που βάζει στην οπτική να διαφεύγουν. Διαφεύγει ποσότητα αερίου από ό,τι είχα δει και στο παρελθόν και έτσι έχει ίσως πιο άμεσο αποτέλεσμα. Πάντως, να έχεις δίκιο, το μόνο που μπορεί να χάσει κανείς είναι αν δεν προσέξει να κάνει μια επιμόλυνση. Ναι. Τα λοιπά, νομίζω ότι ξέρεις ήδη το πρώτο 24ωρο, πέτυχε η μέθοδος, δεν πέτυχε. Ενώ με τον disco gel πρέπει να περιμένεις. Στο Ηράκλειο, ας πούμε, που είχαμε βάλει αρκετά disco gel, είχαμε μια επιτυχία γύρω στο 75%. Να πούμε πάλι και εδώ άλλη μια φορά ότι είναι πολύ σημαντική η ένδειξη. Αν έχουμε δηλαδή ένα κατεστραμμένο δίσκο, δεν έχει νόημα να κάνουμε το οτιδήποτε. Θα πρέπει ο δίσκος να είναι ατομικά τουλάχιστον ένα κέραιος. Και έτσι να προσδοκούμε ένα καλό αποτέλεσμα ή, όπως είπες, κλινικά και διαγνωστικά να μπορέσουμε να αποκλείσουμε άλλα αίτια και να ξέρουμε ότι πραγματικά το αίτιο του πόνου είναι αυτό που βλέπουμε στο δίσκο. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστώ. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ερώτηση, σχόλιο, παρατήρηση, διευκρίνηση? Όχι. Δεν έχουμε παρά να ευχαριστήσουμε. Ήταν μια πάρα πολύ χρήσιμη ώρα για όλους μας. Γιατί μάθαμε πολλά και νομίζω ενθαρρυνθήκαμε τον τρόπο που παρουσιάστηκαν τα πράγματα στο να, ειδικά οι νεότεροι συνάδελφοι, να αρχίσουν να το σκέφτονται, να το δοκιμάσουν. Και γιατί μπορεί στο τελική στήλη είναι κάτι που γενικώς το φοβάται κανείς, είναι λογικό, γιατί φοβάται μείζον σε εκλογές, αλλά τρόπος που γίνονται αυτές οι επεμβατικές πράξεις πρακτικά αποκλείει μείζονα σε εκλογές. Δεν έχουμε δει ποτέ μείζονα. Δεν είναι δηλαδή μόνο θέμα εξαιρετικής τεχνικής ή εξαιρετικού χεριού. Όχι, είναι η απεικόνισή μας. Έχουμε όλα τα εργαλεία για να πετύχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Είναι τέτοια η διαδικασία που η διαδικασία από μόνη της βήμα-βήμα σε προφυλάσσει από το να κάνει ζημιά. Και το χειρότερο που μπορείς να πάθεις είναι να μην βοηθήσεις. Το οποίο όμως αυτό είναι κάτι που τον ενημερώνεις και τον ασθενή, το λες πάντα σαν ενδεχόμενο. Πραγματικά σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας καλά, ευχαριστούμε πολύ. Εσάς κύριε Δήμος, να είστε καλά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε και το ανανεώνω το ραντεβού μας για την επόμενη χρόνο. Για εσάς, εμείς ευχαριστούμε να σας έχουμε
μαζί μας κάθε χρόνο και με κάθε ευκαιρία. Και με κάθε ευκαιρία. Και πρέπει να πω εδώ πέρα ότι οποιοδήποτε θέλει να μάθει κάτι, τα νοσοκομεία δεν έχουν στεγανά. Δηλαδή όποιος κάποιος θέλει να μάθει κάτι από ένα νοσοκομείο, εγώ θέλω να πάρω τον κύριο Χατζηδάκη τηλέφωνο, να του πω θέλω να μάθει ένα στιγμόμενος μου αυτό το πράγμα, το οποίο εμείς δεν το κάνουμε. Δεν μπορούμε και όλοι να κάνουμε τα. Είναι θεμητό. Δηλαδή, ειδικά τα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης πρέπει να είμαστε σε άμεση συνεργασία. Γιατί είμαστε κοντά και γιατί οι σχέσεις είναι καλές και γιατί γνωριζόμαστε. Εμείς με χαρά φιλοξενούμε συναδέλφους που θέλουν να κάνουμε σχεδιαστικά εκδήλωση, θέλουν να κάνουμε κάποια επαγγελματική πράξη. Και είναι νομίζω σημαντικό αυτό να διαχέουμε ένα την εμπειρία στον άλλον. Έτσι, γιατί το ίδιο σύστημα, το δύσκολο, βρισκόμαστε. Και αλλήμονα έχουμε και μια αλληλεγγύη. Και είμαστε μια ειδικότητα που δεν έχουμε λόγο να μην έχουμε την αλληλεγγύη, να το πω έτσι. Όχι, δεν υπάρχει τον ανάποδο. Το αντίθετο, όσο πιο πολλοί αρχαιολόγοι ξέρουν πράγματα, τόσο όφελο είναι για την ειδικότητα. Γιατί εδώ μας παίρνουν κομμάτια άλλα τώρα. Ήρθε η ώρα να τις πάρουμε εμείς τα κομμάτια τώρα. Όπου μπορεί να επεκταθεί η εθνολογία προς όφελος του αρρώστου, γιατί εδώ είναι ένα πολύ, πολύ καλό παράδειγμα ότι η εθνολογία επεκτείνεται προς όφελος του αρρώστου με ασφαλή τρόπο, όπου μπορεί να επεκτείνεται πρέπει να συνεχίσει να επεκτείνεται. Και πρέπει να αλλάξουμε την αντίληψη που είχαν οι παλιότεροι συνάδελφοι εθνολόγοι, τη δικιά μου γενιά ή και παλιότερων γενιών, αλλά δυστυχώς υπάρχει και σήμερα και τελειώσει ότι η εθνολογία είναι κάτι ήσυχο, ξεκούραστο, χαλαρό. Που δεν αλλάζει. Ναι. Η ιδεολογία είναι από τις πιο δυναμικές ειδικότητες. Ίσως μπορεί να είναι και πιο δυναμική. Ωραία, σας ευχαριστούμε λοιπόν και πάρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.